Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Θεοφανό αναγκάζεται να δεχτεί την πρόταση του Φρίξου να παντρευτούν, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί ο πραγματικός πατέρας του παιδιού που περιμένει. Η απόφαση της αυτή φέρνει τον Μάρκο στα όρια του, αφού δεν αντέχει στην σκέψη ότι θα την χάσει, και το παιδί του να μεγαλώσει πιστεύοντας ότι ο πατέρας του είναι κάποιος άλλος. Έτσι της προτείνει να το σκάσουν. Εκείνη δέχεται και αρχίζουν να σχεδιάζουν τις λεπτομέρειες της απόδρασης από τον πύργο. Η Θεοφανό όμως έχει πρόβλημα με την αγάθη. Η σχέση τους φτάνει στα άκρα και η καλόγρια παίρνει μια απόφαση που ταράζει τα νερά. Ενημερώνει το ανώτατο ιερατείο της Μάνης πως είναι η πρώην προστατευόμενη της είναι μάγισσα πως και κανονικά την τέχνη της, καθώς την εξουσιάζει ο Σατανάς. Παράλληλα η Κυπριανή προτείνει στον Σπύλιο να φύγει με την οικογένειά του από τη Μάνη για να σωθούν από την εκδικητική μανία των Τούρκων, ενώ ο Αντρέι πληροφορείται από τον Κανέλο μια περίεργη ιστορία από το παρελθόν του Ρασοφόρου, η οποία τον βάζει σε σκέψεις. Η Κυπριανή συγκεντρώνει τους καπετάνιους του τόπου της, προσπαθώντας να τους πείσει να συνταχθούν στο πλευρό του Σπύλιου για να αντιμετωπίζουν τους Τούρκους. Ο Σπύλιος όμως περνάει στην αντεπίθεση πριν εκείνη προλάβει να του αλλάξει γνώμη. Ο Έμρε δέχεται επίσκεψη από τον προδότη των Γυρακάριδων και μαθαίνει για τα κουρέματα τους. Οι Λασκαρέοι περιμένουν με αγωνία την απόφαση του Μιχαήλ για το αν θα ακολουθήσουν τους υπόλοιπους καπετάνιους στο πλευρό των Γυρακάριδων ενάντια στους Τούρκους. Ο Έμρε αποφασίζει να εμπιστεύτει τον προδότη των Γυρακάριδων ενώ ο Μιχαήλ υποψιάζεται πως ο Τζανέτος ήταν ο δολοφόνος του Βρέφους. Η Θεοφανό με τον Μάρκο συνεχίζουν τις προετοιμασίες για να το σκάσουν, προσπαθώντας να μην δώσουν στόχο σε κανέναν. Τα ένοχα μυστικά του Μιχαήλ αλλά και τα λάθη του παρελθόντος θα τον οδηγήσουν σε μια προσμένη απόφαση. Στο μεταξύ η Θεοφανό βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο εφιάλτη της. Οι αποκαλύψεις της αγάθης την αναγκάζουν να ομολογήσει το χάρισμα της του ιερατείου. Τα πράγματα για εκείνη αποδεικνύονται ιδιαιτέρως περίπλοκα. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μία απόφαση του Μιχαήλ πέφτει σαν κεραυνό στον πυρετό των Λασκαραίων και τον φέρνει μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημα που αφορά τους γιους του. Ο Μάρκος προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την Θεοφανό για να το σκάσουν. Το ίδιο βράδυ ο πύργος των Λασκαραίων βρίσκεται με νέο καπετάνιο, ενώ η Θεοφανό έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού της και όλα αλλάζουν. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.